Γιώργος Αναπολιωτάκης ήταν ο ταχύτερος στην έκτη ανάβαση βραχασίου που έγινε σε δύο σκέλη στη διαδρομή σε Ισηβραχάση συνολικού μήκους 7,6 χιλιόμετρων. Ο Πολυνίκης οδηγός με το εντυπωσιακό Ford Fiesta R5 έκανε συνολικό χρόνο 4,27, με τον Δημήτρη Χτιστάκη να τον ακολουθεί με το Peugeot S16 και χρόνο 4,35, ενώ τρίτος στη γενική κατάταξη ήταν ο Γιώργος Περουλάκης με Mitsubishi Lancer Evo και χρόνο 4,36. Ο αγώνας ήταν για το δεύτερο γύρο του κυπέλου αναβάσεων Νοτιού Ελλάδος και είχε αρκετό ενδιαφέρον και έντονο συναγωνισμό, κυρίως ό,τι αφορά την κατηγορία των 1.600 κυβικών. Αρκετός ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στην αγαπημένη διαδρομή που περνάει μέσα από το Φαράγγι και απόλευσε το θέαμα παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Αναλυτικότερα, οι πρώτοι σε κάθε κατηγορία έχουν ως εξής: τα 1.400 κυβικά πρώτος ήταν ο Ιωαννίδης Γιώργος με Citroën Ax και χρόνο 4.55, ενώ ο δεύτερος ο Πουλάκης Μιχάλης με Toyota Yaris και χρόνο 5.22. Στα 1.600 πρώτος τερμάτισε ο Δαμιανάκης Γιάννης με Peugeot 205 Rally και χρόνο 4.48.130, ενώ λίγο πιο πίσω ο Νηστικάκης Μανώλης με Citroën Saxo VTS και χρόνο 4.48.547. Την τριάδα ολοκλήρωσε ο Ζεϊμπεκάκης Σταύρος με Peugeot 106 και χρόνο 4.49. Σε ό,τι αφορά τα 2.000 κυβικά, πρώτος ήταν ο δεύτερος της Γενικής Χτιστάκης Δημήτρης, ενώ τον ακολούθησε ο Φραντισκάκης Δημήτρης με Ford Fiesta ST και χρόνο 4.48, ενώ τρίτος ήταν ο Μπανταλάκης Μιχάλης με Peugeot 205 GTI και χρόνο 5.19. Στα 2.001 και άνω κυβικά κυριάρχησε ο Γιώργος Αναπολιωτάκης με τον Γιώργο Περουλάκη να τον ακολουθεί, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Γιώργος Κουρασμενάκης με BMW και χρόνο 4.42.